το γυαλί. Λοιπόν, κοντά μας ο Νίκος Γιαννουλάκης, είναι ο χρυσός σκόρερ της Εδιάνα Ηλιούπολης. Την άλλη φορά ήταν ο Χρήστος, ο Φάρος, σήμερα είσαι εσύ. Βλέπεις τον Τάσο Κακό να μπαίνει μέσα στην περιοχή, να πιέζει τελικά και να κλέβει την μπάλα και έχει την μπάλα στα πόδια σου. Θέλω να ακούσουμε πώς θα έζησες. Έχω πιστέψει πολύ τον Κακό και σε εκείνη τη στιγμή λέω ας μείνω στο κόρνερ και λέω μήπως τη βγάλει, μήπως γίνει κάτι και τυχαίνει και την κλέβει και τη σπάει και κάνει και την assist και έτυχε και στο 90 και μπήκε αυτό το goal. Το θέλαμε πολύ. Θέλω να αφιερώσω αυτό το goal γιατί η Διάνα Ηλιούπολης είναι η διοίκηση και η οπαδή της. Θέλω να αφιερώσω αυτό το goal στη διοίκηση, στις τρεις διοικήσεις αυτών των τριών χρόνων που είναι η ομάδα και πριν τρία χρόνια και τώρα το αφιερώνω στη διοίκηση και στους οπαδούς που έρχονται να δουν την ομάδα. Σε αυτούς το αφιερώνω τον goal και σε όλους τους συμπαίκτες μου και στον προπονητή. Καλό και κοντά μου, επιτρέπεις. Ναι. Εδώ και πολλές αγωνιστικές σε βλέπουμε κάπως πιεσμένο από την πορεία της ομάδας, ψάχνεις τον goal. Σήμερα μπήκε εκεί που έπρεπε. Η ομάδα έδειξε και μια ωριμότητα σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Είχε πιο μεγάλη ηρεμία, κυκλοφόρησε την μπάλα καλύτερα. Είχε μια πληθώρα επιλογών, είτε από πλαγιοκοπήσεις, είτε από τον άξονα, είτε από τα corner. Ήσασταν λίγο πιο άνετοι λόγω του διακυβεύματος που πήγε σήμερα. Θεωρώ ότι το κύπελλο το θέλαμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι, περιμέναμε, δεν θέλαμε να ανοίξουμε και να δώσουμε χώρο στον αντίπαλο. Περιμέναμε, επειδή ήταν κύπελλο και ξέραμε ότι είχε και παράταση και κάναμε υπομονή και μας βγήκε στο τέλος και δικαιωθήκαμε. Υπάρχει μια πίεση γιατί δεν έχει πάει η ομάδα όπως θέλαμε φέτος, αλλά για μένα το πρωτάθλημα δεν θεωρώ ότι είναι πρωτάθλημα αυτό, είναι ένα μίνι τουρνουά. Αν ήταν διαφορετικό πρωτάθλημα, η Διάνα για μένα θα διεκδικούσε. Γιατί ένα κανονικό πρωτάθλημα είναι 32 αγωνιστικών, όχι 18. Είναι ένα αλλοιωμένο πρωτάθλημα, ένα μίνι τουρνουά. Για μένα το εραστικό πρωτάθλημα πρέπει να έχει 32 αγωνιστικές, πρέπει να έχει παιχνίδια. Είναι αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Όχι να μειώνονται οι αγωνιστικές. Ήταν αυτό το πείραμα λόγω και του κορονοϊού. Θα δούμε πώς θα γίνει και η σεζόν από του χρόνου. Το με τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Αυτό ήταν όπου ξεκινήσει καλά. Αλλά το πρωτάθλημα έχει και δεύτερο γύρο, έχει πολλά παιχνίδια. Θέλει εμπειρία. Ο Κέτσι σήμερα ήταν εκτός. Αυτή τη φορά δεν ήταν στον πάγκο καν και λεφτά. Εσείς πώς ήταν να παίζετε χωρίς αυτόν καθόλου στο πλευρό σας σήμερα. Και σε ένα μάτσο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Νίκο, επειδή έχει και ένα πρόβλημα ο πατέρας του. Είναι γνωστό. Τον θέλουμε να είναι στην ομάδα μας, είναι ο πιο χρήσιμος παίχτης μας, είναι ο αρχηγός μας και αφιερώνουν και σε αυτόν τον γκολ και στον πατέρα του, εννοείται και σε αυτόν να είναι. Περιμένουμε να γυρίσει, να πάνε όλα καλά, τον περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ιδιαίτερη χρονιά για τον Νίκο. Ο Νίκο, και επειδή είσαι ένας πολύ εμπειρός ποδοσφαιριστής, αν η Κλωτίδα κάνει παιχνίδια και βγάλει μια ομάδα γάμα εθνικής, πώς θα το περιμένετε? Από εδώ και πέρα θεωρώ ότι είναι απόλαυση στους 4 του κυπέλου που πήγε η ομάδα μας. Ότι εγώ θέλω, δεν ξέρω ποιοι έχουν περάσει, δεν ξέρω τι έχει γίνει, μόνο τα σούρμενα. Ναι. Αλλά δεν έχω θέμα. Από εδώ και πέρα για μας την απόλαυση, ότι όποιο μας και να είναι θα το χτυπήσουμε. Είναι διπλό το παιχνίδι. Ναι, είναι διπλά, θα το χτυπήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.